God, I believe it. Ba-ba-bum. Γεια σας. Το σημερινό σπορ και τίτλους, η καλύτερη στα τρίποντα και στα καρπόματα, κάτι ανάλογο με εκείνο που έγινε πριν από λίγο καιρό στην Αμερική και είχε νικητές τον Ντι Μπράουν και τον Κρέκ Χόντες. Όμως ας αφήσουμε τα πολλά λόγια, ας πάμε στη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί ο Γιάννης Καραλής και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου που από το Αλεξάνδριο θα μας δώσουν την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή γεύση από αμερικάνικο μπάσκετ. Αμερικάνικο μπάσκετ βέβαια με Έλληνες πρωταγωνιστές. Και φίλοι του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα σας. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι που, όπως είπε πριν από λίγο και ο Βασίλης Σκουντής, δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά δεδομένα, καθώς η ομάδα του Άρη, ο περσινός πρωταθλητής και κυπελούχος Ελλάδος, αντιμετωπίζει μια ομάδα All Stars του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα σας πούμε αμέσως από ποιους αποτελείται η ομάδα των All Stars, για να τιμήσουν τον παλέμαχο άσο του Άρη και της εθνικής μας ομάδας, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Η ομάδα λοιπόν των All Stars, ενώ ακόμα υπολείπονται 9 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό, καθώς ο αγώνας γίνεται βασισμένο στα αμερικάνικα πρότυπα, σε 4 το 12 λεπτά δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή 6-4 για τον Άρη, τον Άρη που με τον Γιαννάκη κάνει τώρα το σκορ 7-4. Στην ομάδα λοιπόν των All Stars παίζουν ο Τζον Μπρούγκος, ο ομογενής παίκτης του Πανιωνίου, ο Γουέιν Γιάργου, ο δεύτερος ξένος του Παναθηναϊκού, ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ, ο ξένος παίκτης του Ηρακλή, ο Αντώνιο Ντέιβις, ο πρώτος Αμερικανός του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, ο Λόουελ Χάμιλτον, ο Αμερικανός παίκτης του Παπάγου, ο Φάνης ο Χριστοδούλου, ο παίκτης εθνικής μας ομάδας και του Πανιωνίου, ο Γκλεν Μπλάκουελ, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού, ο Τόμας Τζόρνταν, ο Αμερικανός σέντερ της ΑΕΚ, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο σέντερ των κυπελούχων Ευρώπης της ομάδας του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης και ο Τζόνο Χάτσον, ο Αμερικανός παίκτης του Πανιωνίου. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 8-4 και ο Άρης είναι στην επίθεση. Ο Άρης που έχει ξεκινήσει με Γκάλι, Γιαννάκη, Μισούνοφ που εδώ κόβεται εντυπωσιακά από τον Ντέιβις. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ελεύθερο σε αυτά τα πρώτα του λεπτά. Το του λεπτό, καθώς θέλουμε ακόμα 9 λεπτά και 11 δεύτερα για να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Το σκορ είναι 8-4. Να σας δώσουμε γρήγορα και τους πόντους. 2 ο Γκάλης, 2 ο Γιαννάκης, 4 ο Σέλερς και για την ομάδα των All Stars 2 ο Αντώνιο Ντέιβις και 2 ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο Άρης λοιπόν που παίζει με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Σέλερς, τον Μισούνοφ, τον Σούμποτιτς. Ενώ τώρα οι All Stars χάσαν την ευκαιρία να πετύχουν ένα νέο καλάθι, ο Γιαννάκης έκλεψε. Να ο Γκάλης που προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά η μπάλα, προσπαθεί ο Σέλερς να τη μαζέψει, κόβεται εντυπωσιακά το Φασούλα, φάουλ χρεώνεται από τον κύριο Μούστο, ο κύριος Μούστος με τον κύριο Λόρδο που είναι οι δύο διαιτητές του αγώνα. Υπάρχει και τρίτος διαιτητής, και αυτό κατά τα αμερικάνικα πρότυπα. Είναι ο κύριος Κονομίδης που βρίσκεται και αυτό στο γήπεδο και που εναλλάξαν διαιτητεύσει με τους άλλους δύο που προαναφέραμε. Ο Μπρατ Σέλερς λοιπόν, ο Αμερικανός παίκτης του Άρη, είναι έτοιμος για ελεύθερες βολές, ενώ η ομάδα των All Stars αγωνίζεται με τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ που φοράει το νούμερο 6, τον Αντώνιο Ντέιβις με το νούμερο 34, τον Παναγιώτη Φασούλα με το νούμερο 13, τον Τζον Χάτσον με το νούμερο 32 και τον Γουέιν Γιάργουντ με το νούμερο 00, τον Double Zero όπως λένε και οι Αμερικανοί. Ο Γιάργουντ είναι αυτός που κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα των All Stars και ενώ το σκορ έχει γίνει 14. Καθώς ο Σέλερς έχει φτάσει 6 πόντους. Ο Ίνγκραμ που αστοχεί. Προσπάθεια του Σέλερς που μάζεψε το rebound. Κάλι. Ο Κάλι στάνει σε ένα εύκολο καλάθι με αυτόν τον εκκληριασμό. Για τον Άρη την ομάδα του Μιχάλη Κυρίτση. Του Μιχάλη Κυρίτση που πρόσφατα δήλωσε στην ελληνική τηλεόραση 3 ότι θέλει να προσαρμόσει τον Άρη σε πολύ πιο γρήγορο παιχνίδι. Να ο Ίνγκραμ όμως το πρώτο τρίποντο του αγώνα. 12-7 το σκορ, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μισούνοφ προσπάθεια για γρήγορη ανταπόδοση από πλευρά Άρη. Η μπάλα είναι πλάγια για τους All Stars. Ένα ελεύθερο παιχνίδι λοιπόν όπως λέγαμε, προπονητής για την ομάδα των All Stars είναι ο Χάρη Πάπας. Και τώρα ο Ίνγκραμ κατεβάζει την μπάλα. Ο Ίνγκραμ για την ομάδα των επιλέξεων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική λέξη. Αλλοιώνεται το σούτ από τον Σέλερς, ο Φασούλας όμως κερδίζει και καρφώνει εντυπωσιακά. Το σκορ γίνεται 12-9.
7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτου 12 λεπτού. Ο Γκάλης που κατεβάζει την μπάλα μπροστά σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο από 5.000 κόσμο που έχει έρθει εδώ για να τιμήσει με την παρουσία του τον Χάρη Παπαγεωργίου. Ο Ντέιβις που θα πετύχει το κάρφωμα, θα πάρει και το φάουλ από τον Μισούνοφ. Είδατε το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ντέιβις. Ο Αντώνιο Ντέιβις που έχει 4 πόντους, βλέπετε πάλι εδώ πως εμποδίζεται από τον Μισούνοφ. Χρεώθηκε φάουλ στον παίκτη του Άρη. Οι δύο ομάδες που έχουν από 2 φάουλ, πρέπει να πούμε ότι οι παίκτες αποβάλλονται στα 6. Ένας ακόμη κανονισμός που υιοθετήθηκε από το επαγγελματικό αμερικάνικο πρωτάθλημα, από το NBA. Και ο Άρης τώρα με το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης στο Σούμποτιτς που δοκιμάζει έξω από τα 6 και 25 είναι άστοχος. Ο Χάτσον για τον Γίαργουτ. Ο Γίαργουτ περνάει την μπάλα για τον Ντέιβις. Ο Ντέιβις έχει κλειστεί, βγάζει για τον Ίνγκραμ. Η Ίνγκραμ, η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε στο καλάθι. Ο Ίνγκραμ έχει 5 πόντους στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 12-13. Περνάνε μπροστά οι επίλεκτοι για πρώτη φορά. Ο Γιαννάκης όμως ανταποδίδει αμέσως. 14-13 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γρήγορα για τον Άρη που ξαναπήρε το προβάδισμα. Ο Ίνγκραμ όμως νέο καλάθι. Βλέπουμε ένα πραγματικά έξοχο παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Γρήγορο, ελεύθερο μπάσκετ και από τις δύο πλευρές. Που σίγουρα ικανοποιεί αυτά τα πρώτα του λεπτά τον κόσμο που έχει γεμίσει όπως είπαμε το Αλεξάνδριο. Το δίποντο του Σούμποτιτς έκανε το σκορ 16-15 και το προβάδισμα πάλι στον Άρη. Ο Χάτσον έξω για τον Ίνγκραμ. Νέο τρίποντο από τον Ίνγκραμ, η μπάλα δεν έκανε το κέφι του Αμερικανού. Ο Γιαννάκης που αποφεύγει τον Ντέιβις που είχε βγει πολύ μακριά. Ο Γκάλης που βρίσκει το στόχο, πατούσε τη γραμμή, ήταν σουτ 2 πόντων. 18-15 μπροστά ο Άρης, 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γίαργουτ που πέρασε την μπάλα στο Φασούλα. Ο Φασούλας γυρίζει ωραία. Είναι άστοχος ο Γιαννάκης στο rebound και αμέσως την πάσα για το Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς προσποιείται εκεί με αντίπαλο το Γίαργουτ. Βγάζει την μπάλα στον Γκάλη. Γκάλης που περνάει. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Χάτσον το rebound. Ο Χάτσον για τον Γίαργουτ. Αυτό στον Ίνγκραμ. Ο Ίνγκραμ που εμποδίζεται από τον Γιαννάκη κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Ο Γίαργουτ εύκολο rebound μπροστά στο Μισούνοφ και το σκορ 18-17. Ένα παιχνίδι που βέβαια πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα του αποτελεί και μια πολύ καλή πρόβα για την ομάδα του Άρη που ετοιμάζεται, αναμετρά τις δυνάμεις της εν ώψη των αγώνων των play-off. Ο Άρης που έπαιξε την 5η και ένα φιλικό παιχνίδι με την ιταλική ομάδα Τίμε Σατσέρο της Ρώμα και την νίκησε με 103-88 μετά από πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στον Άρη που πρέπει να πούμε ότι δεν συμμετέχουν σήμερα τόσο ο Βασίλης Ολυπηρίδης και ο Μιχάλης Ρωμανίδης που είναι τραυματίες, ελαφρά τραυματρόπους του Άρη. Οι δύο παίκτες του Άρη θα επανέλθουν κανονικά στις προπονήσεις από τη Δευτέρα, όσο και ο Γκόραν Σόμπιν, ο Γιουγκοσλάβος, που έχει γυρίσει από τη Γιουγκοσλαβία, βοηθάει την ομάδα του στις προπονήσεις, όμως έχει ένα ελαφρύ κάταγμα στο αριστερό του χέρι και αυτό βέβαια τον εμπόδισε να συμμετέχει σήμερα στον αγώνα αυτό του Άρη με την ομάδα των επιλέκτων. Για τους επιλέκτους, ενώ ο Γιαννάκης ευστοχή στην ελεύθερη βολή, πέρασε στο παιχνίδι ο Lowell Hamilton του Παπάγου με το νούμερο 4 και ο Thomas Jordan της ΑΕΚ με το νούμερο 22. Πήραν τη θέση του Χάτσον και του Παναγιώτη Φασούλα. Προσπάθεια του Γίαργουτ μαζεύει ο Μισούνοφ το rebound. Το σκορ είναι 20-17. Θέλει 5 λεπτά ακόμα το πρώτο 12 λεπτό για να τελειώσει. Και ο Σέλερς βγάζει την μπάλα στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης στο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς προσπαθεί να σπίνει τελείως μόνος του. Εντυπωσιακά το rebound από τον Χάμιλτον και γρήγορα η μπάλα για τον Γίαργουτ. Τον Καναδό, διεθνή με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Τόμα Τζόρνταν, τον Αμερικανό παίκτη που αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ο Τζόρνταν που τρέχει για να κλέψει την πάσα τη γρήγορη προς τον Γκάλη. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, όμως την έχει βγάλει πλάγια. Μπάλα βέβαια είναι πάντα στην κατοχή του Άρη. Το σκορ είναι 20-19. Από το Γιαννάκη για τον Γκάλη. Ο Γκάλης πιεζόμενος από τον Ίνγκραμ. Προσπάθεια του Μισούνοφ. Ο Τζόρνταν το rebound. Ο Γίαργουτ που προσπαθεί να βγει στον εφηδιασμό. Δίνει την μπάλα στον Ίνγκραμ, αυτός καθυστέρησε. Πιεζόμενος από τον Σούμποτιτς. Ένα νέο εντυπωσιακό καλάθι από τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ που έχει 9 πόντους. 20-21 το σκορ για την ομάδα των επιλέκτων. Ο Γιαννάκης τώρα. Ο Γιαννάκης στο Σούμποτιτς που δοκιμάζει το σουτ έξω από 6-5, μάζεψε το rebound ο Ντέιβις.
Όχι, Αργούτ, περνάει έξυπνα την μπάλα για τον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν αστοχεί, ο Σέλερς μάχεται, ο Ντέιβις καρφώνει εντυπωσιακά για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ο Αντώνιο Ντέιβις που έχει 6 πόντους με 2 καρφώματα και από το λάθος των παιχτών του Άρη προσπάθησαν να επαναφέρουν την μπάλα, ενώ εδώ ξαναβλέπουμε το δυνατό και εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντέιβις. Η μπάλα λοιπόν έφυγε πλάγια για τους επιλέκτους στην ομάδα των επιλέκτων που βλέπουμε τώρα να μπαίνει ο Φάνης ο Χριστοδούλου με το νούμερο 45, πήρε τη θέση του Wayne Yearwood. Ο Χριστοδούλου παίρνει την εσωτερική και βγάζει ωραία στον Ντέιβις. Ντέιβις μπήκε δυνατά μες στην αγέτα του Άρη. 20-25, προβάδισμα 5 πόντων για την ομάδα των επιλέκτων. Ο Σέλερς που κάθε 22-25 το σκορ. Πολύ γρήγορο θα επαναλάβουμε και εντυπωσιακό μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και την ομάδα των επιλέκτων σε έναν αγώνα που σας προσφέρει το Μπακάρντι. Και ο Χριστοδούλου εδώ που προσποιείται δίνει για τον Ντέιβις, αυτό στον Ίνγκραμ. Ίνγκραμ που κόβεται εντυπωσιακά από τον Μισούνοφ, την μπάλα πλάγια πάλι για τους επιλέκτους. Και τους All Stars αν θέλετε καλύτερα. Χριστοδούλου για τον Χάμιλτον. Χάμιλτον πατάει δυνατά και αστοχή. Εντυπωσιακό το follow από τον Τζόρνταν, βλέπετε κόλλησε προς τη μία μπάλα, συνεχίστηκε το παιχνίδι. Ο Γιαννάκης περνάει την μπάλα στο Σούμποτιτς, ο Σούμποτιτς δοκιμάζει με ταμπλό. Μειώνει σε 24-25 ο Λευτέρης Σούμποτιτς που έχει 4 πόντους. Στον πάγκο του Άρη που βρίσκονται ακόμη ο Δοξάκης, ο Μπουρτζούμης, ο Δαλιάρης και ο Μπουσβαρός. Νέο καλάθι από τον Τζόρνταν, το βλέπουμε εδώ τον Τόμας Τζόρνταν. 24-27 το σκορ. Ακόμη 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 12 λεπτά. Ο Γιαννάκης που πηγαίνει καλά από τους διαιτητές, ο κύριος Μούστος και ο κύριος Λόρτος. Ο Γιαννάκης δείχνει να απογοητεύεται από την απόφαση των διαιτητών. Νάτος εδώ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τις πάντα χαρακτηριστικές, αλλά και κοσμιότατες βέβαια, διαμαρτυρίες προς τις αποφάσεις των διαιτητών όταν δεν συμφωνεί. Ο Τζον Μπρούγκος είναι το νέο πρόσωπο στην ομάδα των All Stars. Έφυγε ο Αντώνιο Ντέιβις από το παιχνίδι. Ο παίκτης του Κυπελούχου Ελλάδος Πανιωνίου. Ο Μπρούγκος που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη. Ο Γιαννάκης βγάζει την μπάλα στο Σούμποτιτς. Προσπάθεια για νέο τρίποντο άστοχο. Χάμιλτον. Γρήγορα για τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Ο Ίνγκραμ κλείνεται, περνάει στον Τζόρνταν. Τζόρνταν που προσπαθεί, πατάει δυνατά, θα πετύχει το καλάθι με τα αριστερό ο Τζόρνταν. 24-29 από τον Τζόρνταν που έχει 6 πόντους. Πάντα μπροστά η ομάδα των All Stars σε ένα παιχνίδι όπου οι άμυνες είναι πάντα man to man από την αρχή του αγώνα. Παίζεται όμως ελεύθερο μπάσκετ, πάρα πολύ γρήγορο, με πολλές επιθετικές προσπάθειες και από τις δύο μεριές. Παρά το man to man είναι κάπως χαλαρές οι άμυνες. Ο Μπρούγκος που βγάζει έξοχα στον Τζόρνταν, αυτός πατάει και αφήνει την μπάλα μέσα στο καλάθι του Άρη. 24-31, το κοινό δείχνει ενθουσιασμένο, χειροκροτεί όλες τις προσπάθειες. Εκτός από τις προσπάθειες βέβαια της γηπεδούχου σήμερα ομάδας του Άρη και όλες τις προσπάθειες των επιλέκτων παικτών που πραγματικά προσφέρουν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Μπρούγκος που κλέβει την μπάλα. Ο Χάμιλτον με τον Ίνγκραμ αλλάζουν γρήγορα. Κόβει εντυπωσιακά ο Αγγελίδης ο Χάμιλτον. Προσπάθεια για τρεις πόντους, δεν κατάφερε ο Γκάλης να βρει το καλάθι, όμως το κατάφερε ο Μπραντ Σέλερς. 10 πόντοι του Σέλερς, ο Σέλερς που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Άρη. Ενώ ο Ίνγκραμ έχει πετύχει 9 πόντους από τους επίλεκτους. Τζόρνταν με αντίπαλο το Σέλερς. Σηκώνεται μπροστά του και στοχεί. Ακόμη 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 12 λεπτού. Ο Γκάλης, ο Μπρούγκος βγαίνει να τον κλείσει εκεί με τον Τζόρνταν. Ο Αγγελίδης θα πετύχει το καλάθι. 28-31, ακόμα 32 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Και ο Ίνγκραμ που κατεβάζει την μπάλα για τους επίλεκτους με αντίπαλο το Γιαννάκη. Ο Ίνγκραμ για τον Χάμιλτον, παρά λίγο να χάσει αυτό στην μπάλα. Παρά τη μαχητικότητα του Γιαννάκη κέρδισε, αλλά αστόχησε. 15 δευτερόλεπτα. Ο Σέλερς στο Γιαννάκη, αυτός έξω από κίνηση, περνώντας την μπάλα πίσω από την πλάτη του. Όρθιο το κοινό χειροκροτάει τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξαναβλέπουμε την υπέροχη προσπάθειά του. Φτάνει τους 8 πόντους ο Γιαννάκη, την έξω από την πάσα και πάλι. Ο Σαφίνου, αρχηγός του Άρη, εντυπωσιακά ο Σούμποτιτς ακαρφώσει. 58-52. Ένα παιχνίδι με εκπληκτικό θέαμα πραγματικά, που θα λέγαμε ο ελεύθερος χαρακτήρας του.
και ορταστικός του τόνος έχει δώσει την ευκαιρία στις δύο ομάδες, στους παίκτες των δύο ομάδων, να ξεδιπλώσουν τις στοιχές του μεγάλου πραγματικά ταλέντου τους και να έχουν επιδοθεί μέχρι τώρα σε εντυπωσιακότατες προσπάθειες που έχουν κάνει τον κόσμο να ξεσηκώνεται στην εξέδρα. Αυτή τη στιγμή βέβαια αποθεώνοντας την ομάδα του, τον Άρη της Θεσσαλονίκης, όμως σηκώνονται διαρκώς και χειροκροτούν τις εκπληκτικές προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων, και των All Stars δηλαδή. Να πούμε με την ευκαιρία του time out που έχουμε ορισμένα πράγματα ακόμα για τον Χάρη Παπαγεωργίου, που ήταν πρώτος σκόρερ το 76 και το 79. Το 1979 πέτυχε 963 πόντους, με 40 πόντους δηλαδή μέσω όρο περίπου. Έκανε τότε ρεκόρ για την πρώτη εθνική. Στη συνέχεια ήρθε ο Νίκος Ογκάλης που έσπασε το φράγμα των 1000 πόντων. Το ατομικό του ρεκόρ σε έναν αγώνα ήταν 60 πόντοι, ενώ ο Παπαγεωργίου που έχει και ένα άλλο ατομικό ρεκόρ έξω από την πρώτη εθνική όμως, έχει πετύχει 88 πόντους σε αγώνες πανεπιστημιακού πρωταθλήματος στη χώρα μας, παίζοντας με την ομάδα της βιομηχανικής σχολής απέναντι στην γυμναστική ακαδημία. Πέτυχε λοιπόν 88 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ένας παίκτης με εκπληκτικό σουτ, είχε χαρακτηριστεί ο παίκτης με τον πιο γλυκό καρπό. Ήταν πάρα πολύ εύστοχος, ήταν η ψυχή της ομάδας του Άρη στα χρόνια που αγωνιζόταν. Η προσπάθεια του Γιέργου τώρα για τους All Stars. Ο Γιαννάκης με φοβερό πάθος, φοβερή διάθεση και από τους παίκτες και των δύο ομάδων, πρέπει να το ξανατονίσουμε αυτό. Και οι All Stars επίλεκτοι τώρα με τον Ingram. Ο Ingram, ο Davis, ο Γιέργου, ο Hudson και ο Τζόρνταν είναι η πεντάδα των επιλέκτων. Ο Ντέιβις που με διπλή προσπάθεια εδώ, αφού κέρδισε και το επιθετικό rebound, έκανε το σκορ 58-54. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Σέλλερς, ο Σούμποτιτς και ο Μισούνοφ είναι η πεντάδα του Άρη. Ο Γκάλης τώρα. Για το Σούμποτιτς που γυρίζει και δίνει στο Γιαννάκη την μπάλα. Γιαννάκης δοκιμάζει για 3 πόντους. Εύστοχος ο αρχηγός της εθνικής μας. Φτάνει τους 18 πόντους, ήταν το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 61-54, 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε έναν αγώνα που σας προσφέρει το Μπακάρντι. Και ο Τζόρνταν τώρα που πήρε από τον Ντέιβις. Γύρισε ο Τζόρνταν, προσπάθεια του Ντέιβις που πήρε νέο rebound και η μπάλα πλάγια για τους επιλεκτούς, αφού την έδιωξε από τα χέρια του Ντέιβις ο Σούμποτιτς. Στο παιχνίδι στη θέση του Τζόρνταν ο Χάμιλτον. Και ο Ingram για τον Γιέργουτ. Φάουλ που κάνει ο Μισούνοφ στον Ντέιβις, που προσπάθησε εκεί να γυρίσει και να πάρει την εσωτερική. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Η προσπάθεια του Ingram εδώ. Ήταν επάνω του Μισούνοφ, ο Χάμιλτον. Ο Ingram που δοκιμάζει χωρίς να καταφέρει να βρει το στόχο. Ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Πλάγια και πάλι για τους All Stars, 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Το σκορ 61-54 για τον Άρη. Ο Lowell Hamilton με το σκουλαρίκι στο αριστερό του αυτή κάνει την εντυπωσιακή ενέργεια. 61-56 το σκορ. Είδαμε για λίγο και τον Hamilton. Ο Sellers για τον Γκάλι. Ο Γκάλις είδατε ότι έκανε, τον έκοψε ο Hamilton με πάρα πολύ ψηλά, αλλά η μπάλα έχει αρχίσει ήδη την κάθοδό της. Ο Γκάλις που θα λέγαμε ότι κατάφερε, όπως καταφέρνει συνήθως βέβαια, να επιβιώσει εκεί ανάμεσα στα θηρία. Το σκορ έχει γίνει 63-56, βλέπετε πάλι που αλλοιώθηκε το σουτ από τον Χάμιλτον. Το σκορ από το καλάθι που πέτυχε ο Γιέργουτ έχει γίνει 63-59. Γκάλις στο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς για 3 πόντους. Ο Χάμιλτον το rebound για το Γιέργουτ. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιέργουτ με το Γιαννάκη αντίπαλο. Πήρε το φάουλ από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, ο Γιάργουντ, 63-59 και δικαίωμα για δύο φολές στον δεύτερο ξένο παίκτη του Παναθηναϊκού που δεν αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, είχε παίξει πέρυσι στον Απόλλωνα Πατρών. Ο Γιάργουντ που έχει ύψος 2-2 και είναι 25 χρονών. Νάτος εδώ έτοιμος για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Λιώνει στους 3 πόντους, 63-60, 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα. Από τον Γιαννάκη για τον Γκάλι. Ο Γκάλις πάλι για τον Γιαννάκη, αυτός για τον Σούμποτιτς. Κόπηκε η πάσα των παικτών του Άρη, πλάγια όμως και πάλι για τον
πρωταθλητή Ελλάδας, τον Άρη Θεσσαλονίκης, με τον Γιαννάκη. Γιαννάκης, Σούμποτιτς, Γκάλης τώρα. Ο Σέλερς. Ο Σέλερς που αφήνει για τον Γκάλη. Ο Μισούνοφ που δοκιμάζει με ταμπλό. Το σκορ 65-60, ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Η προσπάθεια που κάνει ο Χάμιλτον μπροστά στο Σέλερς και το Γιαννάκη μειώνει σε 65-62 ο Λόουελ Χάμιλτον που έχει 6 πόντους στον αγώνα, 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλη. Ο Γκάλης που κρατάει την μπάλα στα χέρια του, πάει να τελειώσει το χρόνο του ημιχρόνου. Θέλουμε ακόμα 8 δευτερόλεπτα, 7 τώρα. Ο Γκάλης βγάζει στο Γιαννάκη που δοκιμάζει για τρίποντο. Βρίσκει το στόχο του Παναγιώτης Γιαννάκης, 68-62 και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Ο Άρης προηγείται της ομάδας των All Stars με 68-62 εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, σε έναν αγώνα που γίνεται για να τιμηθεί, να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, ο μεγάλος άσος, παλέμαχος άσος της εθνικής ομάδας και του Άρη, ο Χάρης Παπαγεωργίου. 30-34 ήταν το πρώτο 12 λεπτό για τους All Stars, 68-62 το ημίχρονο τώρα. Να γυρίσουμε όμως στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, στο Βασίλη το Σκουτί, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Από ένα All-Star Game δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι διαγωνισμοί των σουτ τριών πόντων και των καρφωμάτων. Όσοι δεν έχετε ήδη ανοίξει τα βίντεο, κάντε το τώρα αμέσως να παρακολουθήσετε ένα πραγματικά ανεπανάληπτο show που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ελληνικό γήπεδο. Διαγωνισμοί στα σουτ τριών πόντων και τα καρφώματα. Πηγαίνουμε λοιπόν και πάλι στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, αλλά κυρίως για να δούμε το θέαμα υψηλής ποιότητας. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, ο Σούμποτιτς έχει ήδη ξεκινήσει στο διαγωνισμό, έχει πετύχει ένα πόντο, θα πετύχει τώρα, δεν θα πετύχει, συνεχίζει με ένα πόντο και στην δεύτερη θέση, πρέπει σε 45 δευτερόλεπτα να πετύχει δεύτερο πόντο. Παραμένουν δύο οι πόντοι του Σούμποτιτς που είναι άστοχος σήμερα, τώρα θα δοκιμάσει με την μπάλα των δύο πόντων, θα αστοχήσει. Έχει δύο πόντους μέχρι στιγμής. Ο Σούμποτιτς, ο παίκτης του Άρη, δοκιμάζει και από την τελευταία θέση, συνεχίζει να είναι άστοχος. Airball. Νέα προσπάθεια του Σούμποτιτς, άστοχη. Πρώτη τελευταία μπάλα για το Σούμποτιτς, airball και αυτό. Σούμποτιτς με την τελευταία και ο Σούμποτιτς θα τελειώσει με δύο πόντους. Ο πρώτος παίκτης που δοκίμαζε στο διαγωνισμό των τριπώντων. Ο αγώνας του Άρη με το Super Stars του Πρωταθλητηρίου αποτελεί πρώτα απ' όλα ένα show. Και από ένα show δεν θα μπορούσε να λείψουν ούτε ο διαγωνισμός των τριπώντων, ούτε ο διαγωνισμός των καρφωμάτων. Είδαμε τον Σλόμποντα Σούμποτιτς, τον παίκτη του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε τον διαγωνισμό. Ο Γιαρούτ ξεκίνησε και αυτός τώρα με ένα άστοχο σουτ. Δεύτερο άστοχο σουτ. Τρίτο σουτ άστοχο για τον Γιαρούτ. Τέταρτο. Και με την μπάλα των δύο πόντων συνεχίζει να είναι άστοχος. Πηγαίνει στη δεύτερη θέση, τη θέση από το κέντρο. 0 στα 6, 0 στα 7 για τον Γιαρούτ. 0 στα 8. 0, 1 στα 9. Και πετυχαίνει και την μπάλα των δύο πόντων, έχει τρεις πόντους. Οι τρεις πόντοι για τον Γιαρούτ παραμένουν. Άστοχος και σε αυτή την προσπάθεια. Θα πετύχει τον πόντο. Δεν ξέρουμε αν μέτρησε ή όχι. Σε περίπτωση που μέτρησε, διότι ο χρόνος έλειγε, αν δεν μετρήσει θα έχει τρεις. Τώρα βλέπουμε τον Γκλιν Μπλάκουελ, τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στην προσπάθεια πρέπει σε 45 δευτερόλεπτα να κάνει 15 σούτ από 3 σταθερές θέσεις. Οι τελευταίες μπάλες, οι πολύχρωμες, μετράνε για 2 πόντους. Και ξεκινάει. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη, παραμένει ένας πόντος. 1 στα 3, κάποιο μπέρδεμα με τις μπάλες για τον Blackwell. 1 στα 4, και πιάνει την μπάλα των 2 πόντων. 3 λοιπόν για τον Blackwell. 2 άστοχα σούτ. Οι τρεις πόντοι παραμένουν, 4. Και τώρα με την δίχρωμη μπάλα των δύο πόντων θα ευστοχήσει, 6. 6 για τον Blackwell που προηγείται. 7. 8. 9.
δεν θα μετρήσει διότι ο χρόνος έληξε. Το νέο πόντι για τον Blackwell, του Ολυμπιακού, ο οποίος προηγείται. Δύο πόντους. Του πόντι, τρεις πόντους, ο Γιώργος και το νέο πόντι στον Blackwell. Πρέπει να πούμε ότι οι μπάλες είναι πλαστικές και όχι δερμάτινες, όπως συνηθίζεται και πρέπει να είναι στα παιχνίδια σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA. Είναι πλαστικές, γι' αυτό και οι παίκτες δυσκολεύονται. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για τον David Ingram, τον παίκτη του Ηρακλή, χαμογελαστό στη γωνία. Πρώτο άστοχο. Δεύτερο εύστοχο, ένας πόντος. Ο ένας πόντος παραμένει και πάμε στη δίχρωμη μπάλα. Εύστοχος ο Ingram, τρεις. Πραγματικά φαίνεται να χαίρεται το παιχνίδι, γιατί πρόκειται για παιχνίδι. Οι τρεις πόντοι όμως παραμένουν. Τέσσερις, πέντε και δύο πάντα τον Ingram που τρέχει ενθουσιασμένος. Οκτώ πόντοι. Οι οκτώ πόντοι που παραμένουν. Έχει μια ακόμη ευκαιρία. Εννέα. Την ίδια κλήρωση ακριβώς με τον Blackwell. Και τώρα ο τελευταίος παίκτης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο αρχικός εθνικής ομάδας, είναι ο τελευταίος παίκτης που θα δοκιμάσει στον διαγωνισμό των τριπόντων και ξεκινάει. Άστοχος στην πρώτη, άστοχος και στη δεύτερη. Εύστοχος, πρώτος πόντος για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Άστοχος στην τέταρτη προσπάθεια, άστοχος και στην πέμπτη. Ένας πόντος για τον Γιαννάκη που κοιτάει και το χρονόμετρο. Ο ένας πόντος για τον Γιαννάκη παραμένει, που συνεχίζει να είναι άστοχος. Εύστοχος, δύο πόντοι. Δύο πόντοι και τώρα η δίχρωμη. Οι δύο πόντοι για τον Γιαννάκη που παραμένουν θα πρέπει να είναι πολύ εύστοχος για να μπορέσει να κάνει κάτι, αφού οι δύο περνάνε στον τελικό. Ο Γιαννάκης δεν πετυχαίνει. Πετυχαίνει τώρα ένα, τρεις πόντοι. Και τέσσερις τελικά για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που δεν πρόλαβε. Και κατά συνέπεια έχουμε τα τελικά αποτελέσματα στον διαγωνισμό των τριπόντων. Ο Ingram και ο Blackwell είναι οι δύο παίκτες που θα συναγωνιστούν στον τελικό, καθώς πέτυχαν τα περισσότερα τρίποντα. Και ο Blackwell ξεκινάει. Πρώτος πόντος. Άστοχος στη συνέχεια. Blackwell έχει ένα πόντο. Άτυχος σε αυτή την προσπάθεια, συν 2-3. Τρεις πόντοι για τον Blackwell. Οι τρεις πόντοι παραμένουν στις προσπάθειες του από το κέντρο πλέον. Τέσσερις πόντοι για τον Blackwell και 2-6, καθώς είπαμε ότι η τελευταία μπάλα μετράει για 2. Οι 6 πόντοι για τον Blackwell, 7. Δεν ήταν τυχερός αυτήν. 7. Και 2-9 πόντοι για τον Glenn Blackwell, τον guard του Ολυμπιακού. Τον βλέπουμε δύο ευχάριστες στιγμές. Συγχαίρει τον Ingram, αλληλοσυγχαίρονται για το show που προσφέρουν. Ακούτε τι γίνεται στο κατάμεστο από θεατές κήπεδο του Αλεξανδρίου. Ingram αρχίζει. Δύο άστοχα σουτ. Πρώτο εύστοχο, ένας πόντος. Ένας πόντος για τον Ingram από την πρώτη σταθερή θέση. Ο ένας πόντος παραμένει. Είναι άτυχος και σε αυτή την προσπάθεια. Δύο οι πόντοι. Τρεις οι πόντοι για τον Ingram, που είναι για μία ακόμη φορά άτυχος. Ingram πηγαίνει στην τελευταία θέση με τρεις πόντους. Οι τρεις πόντοι παραμένουν πάντα για τον Ingram. Έχει δύο ακόμη προσπάθειες. Τέσσερις και 2-6. Ο Ingram είναι δεύτερος στο διαγωνισμό των τριπόντων, αφού ο Blackwell με 9 πόντους είναι ο νικητής. Ο κόσμος συγχαίρει τους νικητές και δύο παίκτες που αλληλοσυγχαίρονται. Αριστερά ο νικητής Blackwell με 9 πόντους και ο Ingram με 6 στον τελικό των τριπόντων. Ο Davis έτοιμος για το κάρφωμα και απέτυχε. Είναι η περίπτωση που σας λέγαμε και θα πρέπει ο Davis να επιχειρήσει πάλι κάρφωμα. Ο Davis στην προσπάθειά του, τη δεύτερη, πάσουμε τις μέσες και ανάβω το κάρφωμα και βλέπουμε τη βαθμολογία 10, 9, 9, 9 και 9.
Ο Ντέιβις προηγείται. Σειρά του Μπρατ Σέλερ στο Άρη. Με παρόμοιο περίπου τρόπο σπάσιμο της μέσης και ανά 5-9 από την κριτική επιτροπή. Και παραλίγο ένα πολύ θεματικό κάθομα από τον Τζον Χάντσον του Πανιωνίου που θα πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Όπως σας είπαμε, σε περίπτωση που δεν μπει στο καλάθι η μπάλα από το κάθομα, τότε έχουμε επανάληψη όπως στην περίπτωση του Ντέιβις. Τζον Χάντσον στη δεύτερη προσπάθειά του. Και ένα φοβερό πραγματικά σε δύναμη κάθομα από τον Χάντσον, ο οποίος παίρνει 5 δεκάρια. 5 δεκάρια, 50 βαθμοί και προηγείται. Και ο Βουρτζούμης του Άρη. Ένα εκπληκτικό κάθε δεκάρια. Πανηγύριζε οι πάντες παρά το ύψος του. Ο Βουρτζούμης είναι ο κοντύτερος από τους 5. Πέταξε την μπάλα και κάρφωσε στη συνέχεια. Βουρτζούμης και Χάντσον έχουν από 50 βαθμούς. Ο Τζον Μπρούγος του Πανιωνίου είναι έτοιμος για την δεύτερη προσπάθειά του. Στην πρώτη πήρε 4 οκτάρια και ένα 9 και άθροιμα 41 βαθμών. Και καρφώνει με 2 μπάλες παίρνοντας 4 δεκάρια και ένα 9. Σύνολο 49 βαθμών στη δεύτερη προσπάθειά του. Οι δύο πρώτοι θα βγουν από τον μέσο όρο και των δύο καρφωμάτων για να μετάσχουν στον τελικό. Και η σειρά του Ντέιβις. Έκανε στροφή στον αέρα ο Ντέιβις, δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι όπως και στην πρώτη του προσπάθεια. Και βλέπουμε τα δύο μικρά παιδάκια τα οποία έχει βάλει ο Σέλερς και κάνει τους θεατές να σηκωθούν πραγματικά στις εξέδρες για να δουν το κάρφωμα του Σέλερς. Σέλερς, εκτός από θεαματικό, το κάρφωμά του είναι και ρυψοκίνδυνο. Οι προετοιμασίες για τον Μπρατ Σέλερς, ο ύψος 2-12 forward του Άρη, έτοιμος για την δεύτερη προσπάθειά του. Και καθώνει θεαματικά, παίρνοντας 5 δεκάρια από την κριτική επιτροπή. 50 για τον Σέλερς. Ο οποίος είχε πάρει 45 βαθμούς στην πρώτη προσπάθεια. Και δεύτερη προσπάθεια για τον Χάντσον, ο οποίος είχε πάρει 5 δεκάρια στην πρώτη του προσπάθεια για κάρφωμα. Ένα φοβερό κάρφωμα. Παίρνει 3 δεκάρια και 2 νιάρια. Γέρουν οι συμπαίκτες του και ανταγωνιστές του σε αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε την κριτική επιτροπή. Και τώρα ο Μπουρτζούμης. Ένα νέο εκπληκτικό κάρφωμα από τον Βαγγέλη Μπουρτζούμη. Χτύπησε την μπάλα δυνατά. Και εδώ έχουμε 48 βαθμούς, 2 νιάρια και 3 δεκάρια. Και στον τελικό των καρφωμάτων θα έχουμε τον Βαγγέλη Μπουρτζούμη, την έκπληξη θα λέγαμε των καρφωμάτων, και τον Τζον Χάντσον, οι οποίοι πέρασαν στον τελικό με 98 βαθμούς. Χάντσον θα γίνει επανάληψη, καθώς στη θεματική προσπάθεια που επιχείρησε ο Τζον Χάντσον δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στο ανέβασμα. Και αυτή τη φορά ο Χάντσον τα καταφέρει, καθώς επέλεξε έναν ίσως ευκολότερο τρόπο, παίρνοντας 5 εννιάρια από την επιτροπή, κατά συνέπεια 45 βαθμούς. Και ο δεύτερος του τελικού, ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, διαλέγει 4 παιδάκια. Το ξεκίνημα με τα μικρά παιδιά από τις ομάδες Μίνι και Προμίνι του Άρη το έκανε ο Σέλερς στο δεύτερο κάρφωμά του, όταν και πήρε 50 βαθμούς, με 2 παιδιά σκυμμένα. Τώρα ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, ο νεαρός γκάρ του Άρη, το βλέπουμε να κάνει και το σταυρό του. 4 παιδάκια
Μάλιστα βλέπετε το ένα να κάνει και αυτό το σταυρό του. Ο Μπουρτζούμης δίνει κάποιες οδηγίες για αυτό το κάρφωμα. Και ο Μπουρτζούμης ξεκινάει. Ο Αλεξάνδρου σηκώνεται όχι όπως και η Εθνική Επιτροπή, αλλά ο Μπουρτζούμης παίρνει 5 δεκάρια. 5 δεκάρια και 50 βαθμούς. Έναντι 45 του Χάντσον. Φυσικά έχουμε και άλλη μια προσπάθεια. Στους παίκτες οι οποίοι νόμισαν προς τη μήνυμα ότι είχαν δικαίωμα για ένα μόνο. Μια μόνο προσπάθεια για κάθομα. Το κάθομα και 50 βαθμοί. 50 βαθμοί, σύνολο 95. Ο Μπουρτζούμης για να κερδίσει τον Τζον Χάντσον θα πρέπει να πετύχει πάνω από 45 βαθμούς. Πολύ ωραίο κάθομα και από τον Μπουρτζούμη, να δούμε την βαθμολογία. 2 δεκάρια, 3 εννιάρια. Σύνολο 47 βαθμοί και ο Βαγγέλης Μπουρτζούμης νικητής. Μπουρτζούμης, η έκπληξη outsider, νίκησε στον διαγωνισμό των καρφωμάτων τον Τζον Χάντσον στον τελικό. Πάλι στο Γιάννη Καραλή για τις δύο τελευταίες περιόδους του All-Star Game ανάμεσα στον Άρη και την μεικτή ομάδα των All-Stars. Φίλες και φίλοι, τα χειροκροτήματα που ακούτε εδώ στο Αλεξάνδριο είναι βέβαια για την απονομή που έγινε στον Χάρη Παπαγεωργίου, απονομή για την παρουσία του Χάρη του Παπαγεωργίου τόσο καιρό στα ελληνικά γήπεδα και για το ήθος του βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι απονομή στον Χάρη του Παπαγεωργίου έκαναν τόσο ο Άρης όσο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρησης, η Ένωση των Σωματείων της Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος των Προπονητών, ο Σύνδεσμος των Διαιτητών και των Κριτών, η Αναγέννηση Θεσσαλονίκης, το σωματείο που ανέδειξε το Χάρη του Παπαγεωργίου. Ο Χάρης ο Παπαγεωργίου που είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και σε όλους αυτούς που τον τίμησαν. Είπε ότι νιώθει αδύναμος να πει οτιδήποτε άλλο. Το Χάρη τον Παπαγεωργίου που τον έφερε τώρα δίπλα του ο Δημήτρης ο Χατζηγεωργίου και θα τον ακούσουμε. Χάρη, μια μεγάλη στιγμή για σένα. Είναι ακριβώς όπως συνομιλώθηκες. Του Άρη και της εθνικής μας ομάδας που όπως δήλωσε είναι κατασυγκινημένος από τις εκδηλώσεις του κόσμου. Να συνεχίσουμε εμείς λέγοντας ότι τιμητικές πλακέτες απέμειναν στον πολύ μεγάλο καλαδοσφαιριστή. Πέρα από την ομάδα του τον Άρη, την Αναγέννηση Θεσσαλονίκη, την ομάδα που τον είχε αναδείξει, το θέακα της Κέρκυρας όπου έπαιξε για κάποια περίοδο, για δύο περίοδους συγκεκριμένα, η τοπική ένωση των σωματείων της Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρησης, ο Σύνδεσμος Προπονητών, ο Σύνδεσμος Αθλητών, ο Σύνδεσμος των Κριτών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Καλαδοσφαίρησης μέσω του Προέδρου του Συνδέσμου, του Παναγιώτη Βασούλα. Ενώ απονεμήθηκε πλακέτα και από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοσμόπουλο. Για τη σημερινή βραδιά και που βρέθηκαν κοντά του.
μελετή της απονομής των αγωνιστικών προς τον πανέμαχο μεγάλο αθλητή του μπάσκετ. Μόλις τελείωσε, ανάτος εδώ, αγκαλιά με τη μασκό του Άρη. Ενώ οι καλαθοσφαιριστές των ομάδων του Άρη Θεσσαλονίκης και του συνδέσμου των επιλέκτων, συγγνώμη, των All Stars του ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκονται ήδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να ακούσει που να είναι το τρίτο δωδεκάρι. Το 62. Στους δέκτες σας πάντα, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Το σκορ λοιπόν είναι 68-62, ενώ είχαν προηγηθεί στην πρώτη περίοδο οι επιλέκτοι με 30-34, δεν κατάφεραν να κρατήσουν συνέχεια το προβάδισμα και μπροστά είναι ο Άρης τώρα και όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο μέρος που θα διεξαχθεί και αυτό βέβαια σε 2-12 λεπτά. Ο Σούμποτιτς εδώ, πιεζόμενος από το Χάμιλτον, ο Blackwell είναι πάνω στο δοξάκι, στον Αγγελίδη ο Μπρούβος. Να ο Σούμποτιτς που σηκώνεται γρήγορα, δεν πρόλαβε ο Χάμιλτον να αντιδράσει. 84-80 το σκορ. Ο Blackwell την έξοχη πάσα για το Φάνη που πρόλαβε την μπάλα πριν αυτή φύγει έξω. Έμεινε μόνος του ο Φάνης και βέβαια βρήκε το δρόμο για το αντίπαλο καλάθι. 84-82, 10 πόντους από τον Χριστοδούλου. Μισούνοφ έξω στο δοξάκι. Προσπάθεια εκεί για το rebound, φτάνει μπάλα στα χέρια του Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ πετυχαίνει νέο καλάθι. 86-82, πάλι 4 πόντους μπροστά ο Άρης με 15 πόντους του Μισούνοφ. Blackwell με αντίπαλο το δοξάκι. Δοκιμάζει για 3 πόντους, υποπίεση και βρίσκει το δρόμο. Ο Glenn Blackwell που βέβαια κέρδισε για το διαγωνισμό των τρυπώντων με τελικό αντίπαλο τον Ingram. Η μπάλα εδώ δεν ήθελε το Σούμποτι, στο σκόρ είναι 86-85. Έχουμε πάλι πολύ γρήγορο μπάσκετ, ελεύθερο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Ένα πραγματικό σόου, ένα πολύ ωραίο θέαμα. Με το δοξάκι τώρα. Ο δοξάκης για το Σούμποτιτς. Ωραία προσποίηση στο Χάμιλτον. Η μπάλα για τον Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης στο Σούμποτιτς, από εκεί στο δοξάκι και ο Σέλερς τώρα. Ο Σέλερς με το Φάνη. Ο Σέλερς που σούταν ενώ είχε δεχτεί το φάουλ από το Φάνη. Η μπάλα παραλίγο να καταλήξει στο καλάθι των All Stars. Το σκορ βέβαια παραμένει 86-85 από το παιχνίδι φεύγουν ο Χάμιλτον με τον Μπρούγος, το 4 και το 44 δηλαδή. Και πέρασε ο Mr. Double Zero, Wayne Yearwood, με τα 2-0, τον βλέπετε εδώ με πλάτη στο καλάθι, όπως πλάτη, συγγνώμη στην κάμερα, όπως πλάτη στην κάμερα είχε και ο Χάτσον με το νούμερο 32. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές του Χάρη Πάπας που τον ακούσαμε πιο πριν να εκφράζεται με κολακευτικότατα λόγια για τον Χάρη Παπαγεωργίου, όχι μόνο σαν αθλητή, αφού τον αποκάλυψε το καλύτερο χέρι που έχει συναντήσει, αλλά και σαν άνθρωπο. Ο Σέλερς κάνει το σκορ 88-85. Το εκπληκτικό θέαμα εδώ στο Αλεξάνδριο συνεχίζεται, το σκορ 93-89. Ο Σέλερς που πάει για το lay-up και παίρνει το φάουλ από το Χάτσον. Ο Χάτσον που πέτυχε και τα δύο τελευταία καλάθια των All Stars με κάρφωμα και με ένα εντυπωσιακό lay-up, ενώ σκόραραν ο Μισούνοφ και ο Δοξάκης για τον Άρη όσο δεν ήμασταν συνδεδεμένοι με το Αλεξάνδριο. Ο Σέλερς τώρα που έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές, 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τρίτο 12 λεπτό, το πρώτο τελευταίο του αγώνα. Στον πάγκο πήγε ο Glenn Blackwell και πέρασε ο David Ingram, ο Αμερικανός του Ηρακλή, τον βλέπετε στην ευθεία του Σέλερς τώρα με το νούμερο 6. Να ο Σέλερς έτοιμος για την δεύτερη ελεύθερη βολή του. Ο Σέλερς που φτάνει τους 18 πόντους και το σκορ γίνεται 95-89, 5 λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Γιάρκουτ που βγάζει για το Χάτσον, κλέβει ο Αγγελίδης. Πολύ καλός ο Αγγελίδης, όση ώρα έχει παίξει στην ομάδα του Άρη. Ο Δοξάκης βγάζει την μπάλα για το Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς περνάει εντυπωσιακά νέο καλάθι. 97-89 για τους πρωταθλητές Ελλάδος, στο πάγκο των οποίων τώρα έχει έρθει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης που έχει αλλάξει. Από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο ήταν συμφωνία από την αρχή του αγώνα, οι δύο μεγάλοι παίκτες, ο Γιαννάκης και ο Γκάλης, θα ξεκουραστούν. Είδατε το εκπληκτικό καλάθι που πέτυχε με μια φοβερή ενέργεια κίνηση ο Χάτσον. Βλέπουμε και πάλι την μπάσα του Ingram, την assist, και να ο Χάτσον πως έσπασε τη μέση του και βρήκε το στόχο. Το σκορ έχει γίνει 97-91 και έχουμε τώρα τον Μισούνοφ
Κέρδισε φάουλ από τον Ντέιβις και έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Μίσα-μίσα, όπως χαρακτηριστικά αποκαλούν οι φίλοι του Άρη. Τον Μισούνοφ που βρίσκει το δρόμο στην ελεύθερη βολή. 97-91 το σκορ. Ο Άρης που και χωρίς τον Γκάλι και τον Γιαννάκη παίζει θαυμάσιο μπάσκετ. Να λοιπόν ο Μισούνοφ στο 98-91. Με 19 πόντους λοιπόν του Μισούνοφ προηγείται ο Άρης 7 πόντους στο παιχνίδι. Ο Φάνης βγάζει για τον Ίγκραμ. Ο Ίγκραμ για τον Χάτσον. Χάτσον πατάει δυνατά, προσπαθεί να πετύχει εντυπωσιακό καλάθι. Ο Γιάργουντ από το χέρι του Γιάργουντ, λέει ο κύριος Κονομίδης, ότι η μπάλα πέρασε το μισό, τα μισά του γηπέδου πριν την προλάβει ο Φάνης. Έτσι έχουμε μπρος πίσω και πλάγια για τον Άρη. Να και πάλι εδώ, από το κόψιμο του Γιάργουντ, έρχεται τώρα ο Φάνης να τριπλάρει, είναι βέβαια μπρος πίσω, 99-91 το σκορ, 4 λεπτά ακόμα. Δοξάκη στο Σούμποτης που δοκιμάζει πάλι έξω από τα 6-25, παραλίγο Ακελίδης θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Φάνης γρήγορα στον ευνηδιασμό, περνάει στον Ντέιβις, γίνεται το φάουλ εκεί πάνω στον Ντέιβις από τον Μπουρτζούμι. Το Μπουρτζούμι που δίνει έτσι δικαίωμα στον Ντέιβις να παλεύει το φάουλ. Στο σήκωμα του Αμερικανού, του δίνει λοιπόν δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Αντώνιο Ντέιβις με ύψος 2'8", 23 χρονών. Προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο Ελπάστο του Τέξας, παίκτης του Παναθηναϊκού, που με τις δύο ελεύθερες βολές φτάνει τους 17 πόντους, το σκόρ είναι 99-93. Ο Σούμποτης για το Δοξάκι, αυτός δίνει για το Μισούνοφ. Μισούνοφ περνάει στον Αγγελίδη. Ωραία κίνηση, κόψιμο εντυπωσιακό του Ντέιβις, αλλά η μπάλα στην κάθοδο. 101-93 ο Άρης είναι η πρώτη από τις δύο ομάδες, καθώς προηγείται βέβαια, που περνάει τους 100 πόντους, είδατε πάλι. Το κόψιμο που ήταν στην κάθοδο, όπως έδειξαν οι διαιτητές, 101-93. 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ίγκραμ πιέζεται από το Δοξάκι. Βρήκε όμως και πάλι το δρόμο για το καλάθι. Ο μεγάλος αυτός σκόρερ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης φτάνει τους 15 πόντους στο παιχνίδι. 101-95. Αγγελίδης πιέζεται. Ο Χάτσον παίρνει το ριμπάον. Ίγκραμ. Ίγκραμ για το Γιάργουντ. Ήταν κάπως άσχημη πάσα. Ο Γιάργουντ προλαβαίνει. Υποπίεση το τρίποντο, Δοξάκη στο rebound. Ο αγώνας που εξακολουθεί να είναι πολύ θεαματικός. Είδατε εδώ το Μισούνοφ που προσπάθησε να καρφώσει πιεζόμενος από το Ντέιβις. Πάλι στα χέρια των παικτών του Άρη, μπάλα από το Σούμποτιτς στο Δοξάκη. Ο Σούμποτιτς προσποίηση στον Γιάργουντ. Άστοχος η μπάλα. Δεν τον ήθελε όπως λέμε, ο Ίγκραμ τώρα. Ίγκραμ περνάει την ασίστ για τον Γιάργουντ. Αυτός κάτω από το καλάθι και με ανάποδο λέει απ' 101-97. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Wayne Γιάργουντ 7 πόντους. Από το Βουρτζούμι μακρινή πάσα στο Σούμποτιτς. Και να που δοκιμάζει δεύτερο τρίποντο, αυτή τη φορά δεν είχε την τύχη που είχε στο πρώτο, ο Μισούνοφ. Ο Ίγκραμ με το Βουρτζούμι κοντά του. Βλέπετε που πήδησε ο Ντέιβις, εντυπωσιακότατος ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Γρήγορα ο Δοξάκης όμως στον εκνηδιασμό. Από το Βουρτζούμι στο Δοξάκη, εκεί κάτω το καλάθι βγάζει για το Σούμποτιτς. Δοξάκης που πατούσε πάλι τη γραμμή. Βρήκε όμως το στόχο ο Δοξάκης που έχει 6 πόντους στον αγώνα, 103-97. Πολύ καλή και η παρουσία του Γιώργου Δοξάκη. Δόθηκε η ευκαιρία στο Μιχάλη Κυρίτση σε αυτόν τον αγώνα, όπως είπαμε, που πέρα από τον εορταστικό του χαρακτήρα αποτελεί και ένα πολύ καλό τεστ για τους πρωταθλητές ενώ στο play-off. Αντιμετωπίζοντας μια τέτοια ομάδα με όλα τα αστέρια, μπορούμε να πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος, εκτός Άρη βέβαια, ή τουλάχιστον σχεδόν όλα. Να ο Μπουρτζούμις με νέο εντυπωσιακό άλμα, το καλάθι μπροστά στον Ντέιβις. Ο Ντέιβις που έδειξε στεναχωρημένος που δεν κατάφερε να κόψει τον αντιπαλό του. Είδαμε για λίγο και τον Μιχάλη Κυρίτση, 105-97 το σκορ. Ενώ ο Βαγγέλης Μπουρτζούμις έχει πετύχει 4 πόντους. Χάτσον. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Τον Άρη που θα επαναλάβουμε ότι παίζει στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή τουλάχιστον του δεύτερου ημίχρονου, στο τρίτο δεκάλεπτο, χωρίς Γκάλι Γιαννάκη. Ο Χάτσον έχασε την μπάλα από το χέρι του, σε αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα που επιχείρησε, του γλίστρησε η μπάλα. Γιάργουτ. Ο Μισούνοφ που διώχνει μπροστά από το Χάτσον. Ο Ντέιβις άστοχος. Ο Χάτσον το rebound. Φάουλ σκληρό μάλιστα από τον Αγγελίδη πάνω στο Χάτσον. Μπορεί το παιχνίδι βέβαια να είναι φιλικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση, όπως είπαμε από την αρχή του, και από τους παίκτες και των δύο ομάδων.
παίζουν πολύ γρήγορα, κάνουν εντυπωσιακές προσπάθειες, προσπαθούν στην άμυνα man-to-man που παίζουν από την αρχή του αγώνα να εμποδίσουν τους αντιπάλους να πετύχουν καλάθια. Το σκορ είναι 105-97, 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Να η δεύτερη βολή του Χάτσον, 105-98 τώρα. Ο Σούμποτιτς παίρνει ωραία την εσωτερική, κόπηκε η πάσα του από τον Γιαρβούτ, είναι πλάγια για τον Άρη. Από τον Σούμποτιτς και τον Μισούνοφ, ο Σούμποτιτς πάλι που κλείστηκε. Ο Δοξάκης που κινεί πάρα πολύ καλά την ομάδα του, σαν playmaker. Και να ο point guard του Άρη. Ο Βαγγέλης Μπουρτζούμης που βρίσκει το δρόμο σε τρίποντο, έχει 7 πόντους ο Μπουρτζούμης, 108-98, 10 πόντους μπροστά ο Άρης. Ο Ντέιβις δοκιμάζει για 3 πόντους, είναι άστοχος, προσπάθεια του Ίνγκραμ και του Μισούνοφ, η μπάλα πλάκια για τον Άρη. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, το σκορ είναι 108-98. Ο Δοξάκης κατεβάζει, ο Μπουρτζούμης, από τις εντυπωσιακότερες παρουσίες βραδιάς ο νεαρός Μπουρτζούμης, που όπως είπαμε πήρε και το διαγωνισμό των καρπομάτων. Ο Σούμποτιτς πιεζόμενος, αστοχή. Ο Φάνης στο rebound. Γρήγορα την παλιά του για τον Ίνγκραμ, ακόμα 18 δευτερόλεπτα. Ίνγκραμ πετυχαίνει εντυπωσιακό καλάθι υπό την πίεση του Μισούνο. 108-100, 17 υπό την του Ίνγκραμ στο παιχνίδι. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, 8 τώρα ο Δοξάκης. Ο Μισούνο για νέο τρίποντο. Το rebound από τον Αγγελίδη που θα πετύχει το καλάθι, θα τελειώσει εδώ το τρίτο 12λεπτο, 110-100. 10 πόντους προβάδισμα για τον Άρη. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο 12λεπτο ήταν μπροστά οι All Stars με 30-34, από εκεί και μετά ο Άρης ανέκαμψε, 68-62 το ημίχρονο, 110-100 στο τέλος του τρίτου 12λεπτου. Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη και τελευταία περίοδος του αγώνα με τον Τζόρνταν άστοχο. Ο Σούμποτιτς κάνει λάθος πάσα, κλέβει ο Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου στον ευνηδιασμό είναι, έχει μπει και ο Μπουσβάρος. Ο Μπουσβάρος που εδώ χρεώνεται το φάουλ πάνω στο Φάνη Χριστοδούλου που αποκτά δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Η πεντάδα με την οποία ξεκίνησαν οι All Stars είναι Ίνγκραμ, Χριστοδούλου, Γιαργούτ, Τζόρνταν και ο Χάμιλτον. Χριστοδούλου εδώ έχασε την πρώτη βολή, έχει βέβαια δικαίωμα και για δεύτερη. Από τον Άρη παίζουν ο νεαρός Μπουσβάρος, ο άλλος νεαρός που πήγε για αυτός για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ο Δαλιάρης, ο Αγγελίδης, ο Σέλερς και ο Σούμποτιτς. Ο Μπουσβάρος άφησε την μπάλα για τον Σέλερς. Ο Σέλερς που κλείνεται από τον Χριστοδούλου. Περνάει την μπάλα στον Αγγελίδη, αυτός έβγαλε για τον Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς κλεισμένος εκεί από τον Γιαργούτ. Οι διαιτητές δείχνουν ότι πάτησε γραμμή ο Σέλερς, όπως είχε πάρει την εσωτερική. Πλάγια η μπάλα για τους All Stars. 110-101 το σκορ. 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πλέον για το τέλος του αγώνα. Θυμίζουμε τέταρτη περίοδος. Ο David Ingram δοκιμάζει το σουτ πιεζόμενος από τον Μπουσβάρο. 110-103. Από τον Μπουσβάρο στο Σέλερς. Ο Σέλερς έχει κοντά του το Φάνη. Σέλερς που γυρίζει, είναι άστοχος, ο Χάμιλτον με το εντυπωσιακό άλμα και αυτός, παίρνει το rebound. Ο Φάνης που κατεβάζει σαν playmaker, ο Τζόρνταν. Πιεζόμενος από τον Αγγελίδη, χάνει την μπάλα, τη μαζεύει ο Χάμιλτον. Χάμιλτον που περνάει και κάνει το lay-up. Παρεμποδίστηκε και ο Χάμιλτον, η μπάλα φτάνει στα χέρια των παικτών του Άρη με το Σούμποτιτς και τον Μπουσβάρο. Μπουσβάρος που περνάει πολύ ωραία και παρά την πίεση του Χριστοδούλου πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. 112-103 από τον νεαρό playmaker του Άρη, 10 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ίνγκραμ, έξοχη ατομική προσπάθεια από τον David Ingram. Ο Ίνγκραμ που έχει 21 πόντους στο παιχνίδι, 112-105 το σκορ. Ο Ίνγκραμ που είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα αυτή τη στιγμή, μαζί βέβαια με τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει πετύχει 21 πόντους μόνο στο πρώτο ημίχρονο όμως. Εντυπωσιακότατη παρουσία του αρχηγού της εθνικής μας, που έδωσε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο εκπληκτικό τέμπο στον Άρη. Αποτέλεσε και πάλι το περίφημο γνωστό δίδυμο με τον Νίκο Γκάλι, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά του Άρη παίξαν καταπληκτικό μπάσκετ.
Το τρίποδο του Χριστοδούλου, ο Σέλλερς με τον Τζόρνταν, φάουλ που κάνει ο Τζόρνταν. Φάουλ λοιπόν από τον Τζόρνταν πάνω στο Σέλλερς, ενώ ο Μισούνοφ έρχεται πάλι στον αγώνα, παίρνοντας τη θέση του Αγγελίδη που καταχειροκροτείται κατά την αποχώρησή του προς τον πάγκο. Ο Άρης που τις προσεχείς μέρες θα διεκδικήσει και πάλι τον τίτλο που κατέχει αυτή τη στιγμή του πρωταθλητή. Αντιπάλους στο Final Four έχει τον Ηρακλή, τον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι ομάδες που βρίσκονται στις τέσσερις πρώτες θέσεις μετά το τέλος κανονικής περίοδου. Και βέβαια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι πλέον κυπελούχος Ευρώπης. Ο Πανιόνιος, νικώντας τον στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι κυπελούχος Ελλάδος. Η μάχη έχει φουντώσει, θα λέγαμε. Και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν ποιος θα στεφτεί φέτος πρωταθλητής. Ο Άρης που βέβαια έχοντας απέναντι στον πιο σημαντικό του ίσως αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ, 2-0 νίκες από την κανονική περίοδο, είναι το μεγάλο φαβορί. Το σκόρ είναι 112-107, 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Και ο Ίνκραμ. Ο Ίνκραμ με τον Μπουσβάρο κοντά του. Δίνει για τον Γίαργουτ. Ο Γίαργουτ στο Τζόρνταν. Έξω και πάλι για τον Γίαργουτ. Δοκιμάζει για 3 πόντους από το Σούμποτιτς στο Σέλλερς η μπάλα. Σέλλερς με αντίπαλο το Φάνη. Δύο παίκτες πάνω από τα 2 μέτρα. Αντίπαλοι σε ρόλους playmaker, επίθεση και άμυνας βέβαια. Δύο παίκτες του Πανιωνίου άλλαξαν θέσεις στο γήπεδο. Έφυγε ο Φάνης ο Χριστοδούλου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Πέρασε ο Χάτσον στη θέση του, Τζον Χάτσον. Μισούνοφ. Πατάει δυνατά ο Μισούνοφ, πετυχαίνει νέο καλάθι. 114-107, η διαφορά γίνεται πάλι 7 πόντων. Από το Μισούνοφ που έχει και αυτός 21... και που είχε και αυτός, έχει και αυτός μια πάρα πολύ καλή παρουσία σήμερα. Ο Γιάρ Γουντάστοχος, από το δαλιάρι το rebound, γρήγορα ο Μπουσβάρος πετάει την μπάλα στο Σούμποτιτς. Σούμποτιτς στο lay-up, το σκορ 116-107. Και για τους All-Stars, ο Ίνκραμ. Ίνκραμ, είδαμε και το screen από τον Χάμιλτον, ο Ίνκραμ, νέο εκπληκτικό καλάθι από τον Ίνκραμ. 23 πόντι στο σημερινό παιχνίδι αυτού του πολύ μεγάλου σκόρερ. Ο μόνος παίκτης ο οποίος ακολουθεί στο πρωτάθλημα, κυνηγάει θα λέγαμε κάθε χρόνο τον Νίκο Γκάλη, ο David Ingram, ο Αμερικανός παίκτης του Ηρακλή. Έχουμε time out, το σκόρ είναι 118-109. Ο Μισούνοφ έχει φτάσει και αυτός με το τελευταίο καλάθι που πέτυχε τους 23 πόντους. Βλέπετε τον Μιχάλη Κυρίτση που δίνει τις οδηγίες στους παίκτες της ομάδας του Άρη. Στον πάγκο, στην άκρη αριστερά, αυτός με το πουκάμισο είναι ο Γκόραν Σόμπιν, που όπως είπαμε έχει ένα κάταγμα στο αριστερό του χέρι και δεν αγωνίζεται σήμερα. Όπως εξάλλου δεν αγωνίστηκαν καθόλου στο παιχνίδι ο Λυπηρίδης και ο Ρωμανίδης που ήταν ελαφρά τραυματίες και που θα επανέλθουν κανονικά στις προπονήσεις από τη Δευτέρα. Αλλά στο δεύτερο μέρος να επαναλάβουμε ότι δεν παίζουν ο Γκάλης με τον Γιαννάκη, οι οποίοι όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή του αγώνα θα αγωνίζονταν μόνο για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια έφυγαν για να ξεκουραστούν. Ίνκραμ δίνει την μπάλα για τον Γίαργουτ καθώς ξανάρχισε το παιχνίδι. 118-109. Γίαργουτ πιέζεται από το Σούμποτιτς που τον πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Ο Μπουσβάρος έχει πάρει τον Ίνκραμ, ο Δαλιάρης τον Τζόρνταν, ο Σέλλερς το Χάτσον εδώ. Χάτσον που προσπαθεί να πέρασει τον Τζόρνταν δεν τα κατάφερε, έκοψε ο Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ που παίζει άμυνα πάνω στον Ντέιβις. Πάντα σε man-to-man. Μπουσβάρος λοιπόν εδώ με τον Ίνκραμ. Ίνκραμ βρήκε το δρόμο αλλά δεν πέτυχε το καλάθι, παίρνει όμως το μακρινό rebound. Κατάφερε να βρει τον τρόπο να περάσει την πάσα στο Χάτσον. Ο Χάτσον δοκιμάζει και πετυχαίνει δύο ακόμα πόντους, 118-111 από τον Τζον Χάτσον που έχει. Να όμως και το πρώτο καλάθι του νεαρού Δαλιάρη στο παιχνίδι, σε αυτόν τον εφηδιασμό του Άρη. Νάτος εδώ Δαλιάρης με το νούμερο 11. 120-111 το σκορ, 6 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Ντέιβις σηκώνεται μπροστά στο Μισούνοφ. Έρχεται εκπληκτικά για το follow Χάτσον, αλλά ήταν άτυχος, Μπουσβάρος. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα στο Σέλλερς και αυτός καρφώνει πριν έρθει ο Ντέιβις. Ο Σέλλερς που έκανε και την κίνηση της επιδοκιμασίας για την πολύ όμορφη assist που του πέρασε ο νεαρός Μπουσβάρος.
Το σκόρ είναι 122-111. 6 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιάργουτ που κόβεται, πλάγια η μπάλα για τους All Stars και πάλι. Θα επαναφέρει ο Ίνγκραμ, ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Δίνει στον Τόμας Τζόρνταν, αυτός με αντίπαλο τον Μισούνοφ. Περνάει ωραία στο Χάτσον, καρφώνει ο Χάτσον υπό την πίεση του Δαλιάρη. Εκπληκτικό το άλμα του Τζον Χάτσον, εδώ τον βλέπουμε με το νούμερο 32. Να το σπάλει στην πάσα που του περνάει ο Τζόρνταν. Δυνατό το κάρφωμα παρά την πίεση του νεαρού και πάλι ψηλού Δαλιάρη. 122-113, ανάποδο κάρφωμα από το Σέλερς. Το σόου συνεχίζεται και στο τέταρτο και τελευταίο 12λεπτό παρά την όποια βέβαια κούραση των παικτών. 124-113, 5-50. Ο Τζόρνταν γρήγορα το καλάθι για τους All Stars. 124-115, ο Τζόρνταν έχει 16 πόντους και αυτός είναι μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι. Ο Μισούνοφ τον σταματάει εκπληκτικά ο Τζόρνταν, αλλά έχει δοθεί φάουλ από τους διαιτητές. Φάουλ δόθηκε η άμυνα που έπαιξε ο Τζόρνταν πάνω στον Μισούνοφ, που έχει ρίξει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Από το παιχνίδι έφυγε ο Σούμποτιτς, πέρασε ο Μπουρτζούμης για τον Άρη. Ένας λοιπόν πολύ όμορφος, πολύ θεματικός αγώνας που δεν τιμά μόνο το τιμωμένο πρόσωπο της βραδιάς, το Χάρη Παπαγεωργίου, αλλά σίγουρα και το μπάσκετ. Προσφέρει πάρα πολύ όμορφες φάσεις και που βέβαια έδωσε την ευκαιρία σε όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια του μπάσκετ που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας μας να δείξουν τις ικανότητές τους σε έναν αγώνα χωρίς στρες, χωρίς άγχος και χωρίς σκοπιμότητες. Εκπληκτικό νέο κάρφωμα από το Χάτσον που φαίνεται ότι κάνει κόντρα όπως λέμε με το Sellers. Για να δούμε. 126-117 από τον Τζον Χάτσον που έχει 15 πόντους. 5 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Sellers που βγάζει για τον Μπουσβάρο. Αυτός περνάει, εκπληκτική νέα assist για τον Sellers που γυρίζει χωρίς να βλέπει. Μάχεται και για το rebound. Μάχεται και ο Ντέιβις. Να και ο Sellers που παίρνει την μπάλα, λέει από τον κόβει ο Χάτσον και πετυχαίνει το καλάθι ο Δαλιάρης. 128-117. Πράγματι πάρα πολύ όμορφες φάσεις, 4 πόντοι του νεαρού Δαλιάρη. Ο κόσμος ενθουσιάζεται και πάλι. Οι αρχές Άρης Άρης που αφορούν βέβαια την ομάδα των πρωταθλητών που αποδίδει πολύ ωραίο μπάσκετ. Να το εκπληκτικό κόψιμο στον Μπουσβάρο από το Χάτσον που πριν βάλα χτυπήσει στο ταμπλό. 128-117, 4,5 λεπτά ακόμα. Προσπάθεια του Ίνγκραμ, ο Μπουσβάρος προσπαθεί να κλέψει, η μπάλα είναι πλάγια για τους All Stars. Ο Ίνγκραμ που περνάει για τον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν ωραία προσποίηση, αλλά χάνει το καλάθι μόνος του. Μισούνοφ για τον Μπουσβάρο. Μπουσβάρος και αυτός οδηγεί πολύ καλά τον Άρη, όπως και ο Δοξάκης που έπαιξε playmaker μετά την αποχώρηση του Γιαννάκη, στο τρίτο 12 λεπτό δηλαδή. Ο Βουρτζούμης που βγάζει για τον Δαλιάρη. Δαλιάρης που περνάει στον Μπουσβάρο. Μπουσβάρος που παίρνει την εσωτερική. Βγάζει την μπάλα μακριά για τον Μπουρτζούμη που δοκιμάζει για 3 πόντους στο rebound από τον Χάτσον. Ο Χάτσον περνάει στον Ντέιβις, αυτός πάει για το κάρφωμα, καταφέρνει να αφήσει την μπάλα μέσα στο καλάθι του Άρη παρά την πίεση του Μπουρτζούμη. Εφηδιασμό ο Σέλερς. Τρίποντο του Μπουσβάρου, το rebound από τον Γιάργουτ. 128-119 το σκορ και ο Ίνγκραμ τώρα. Ο Γιάργουτ. Περνάει την μπάλα στον Ντέιβις, αυτός κοντράρεται με τον Μισούνοφ, τους δύο πόντους και το φάουλ που κερδίζει ο Ντέιβις. Ο Αντώνιο Ντέιβις που έχει βέβαια δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή και έχει 21 πόντους μέχρι τώρα στον αγώνα. Να το σπάλει εδώ. Ο Ντέιβις θα βρει το στόχο και με τη βολή που εκτέλεσε, 22 πόντους, 128-122 το σκορ του παιχνιδιού, 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του. Με τον Μπουσβάρο να βγάζει τον Αγγελίδη που έχει επανέλθει στο παιχνίδι, ο Αγγελίδης με τον Μπρούγκος αντίπαλο που μπήκε κι αυτός. Μαζί με τον Μπρούγκος πέρασε στον αγώνα και όσοι παίκτες στο Πανιόνιο, ο Φάνης Χριστοδούλου, παίρνοντας τη θέση των Τζόρνταν και Γιάργουτ. Ενώ ο Σέλερς είναι αυτός που έφυγε και γύρισε ο Αγγελίδης. Η πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι Μπουσβάρος, Μπουρτζούμης,
Δοξάκης, Αγγελίδης και Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ που εκτέλεσε τη βολή. Το rebound από τον Davis. Davis, Ingram, Hudson, Χριστοθούλου και Μπρούγκος, η πεντάδα των All-Stars. Ο Ingram για τον Φάνη, αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Ο Ingram πήγε για το καλάθι, δεν τα κατάφερε, πήρε όμως το φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται στο Μισούνοφ, βλέπουμε εδώ. Δύο ελεύθερες βολές. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει ο Ingram. Ο Ingram που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να έχει ένα μικρό τράβηγμα, για να δούμε. Είναι εντάξει. Ευτυχώς βέβαια, ο David Ingram. Θα είναι κρίμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ελεύθερο, σε ένα παιχνίδι γιορτή, να υπάρξει τραυματισμό σε οποιοδήποτε παίκτη. Ingram που ευστοχεί στην πρώτη του βολή και πανηγυρίζει όπως πάντα χαρακτηριστικά ο Αμερικανός παίκτης του Ηρακλή που έχει πετύχει 24 πόντους. Ο Ingram που φτάνει τώρα τους 25 πόντους και το σκορ 128-124. Στους 4 πόντους η διαφορά. Το προβάδισμα πάντα στον Άρη, Αγγελίδης περνάει την μπάλα στον Μπουρτζούμι. Ο Μπουρτζούμι στο Δοξάκι. Ο Μπρούγκος βγαίνει πάνω στο Δοξάκι, βλέπετε. Πέρασμα για τον Αγγελίδη, ο Αγγελίδης στο σουτ. Μάζεψε ο Μπρούγκος και γρήγορα ο Ingram. Ingram στο Φάνη. Ο Φάνης προσποίηση, έξοχη πάσα στον Μπρούγκος. Μπρούγκος πάει να βρει το Χάτσον, έχει γίνει το φάουλ από τον Μπουρτζούμι πάνω στον Τζον Μπρούγκος, τον ομογενή παίκτη του Πανιωνίου. Και έχουμε ένα νέο time-out που πήρε ο Μιχάλης Κυρίτσης. Θα δοθούν βέβαια κάποιες οδηγίες στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο κόσμος χειροκροτάει στην εξέδρα ρυθμικά. Να επαναλάβουμε ότι το θέαμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ένα θέαμα που βέβαια έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μόνο σε ανάλογου χαρακτήρα αγώνα. Που δεν υπάρχουν σκοπιμότητες, δεν υπάρχουν εσκεμμένες κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λείπει βέβαια και το άγχος, το στρες, που σίγουρα όταν το παιχνίδι έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία βαραίνει τα χέρια και τα πόδια των καλαδοσφαιριστών. Δεν μπορούν να αποδίδουν με αυτόν τον τρόπο και να παίζουν τέτοιους αγώνες, ομάδες όταν αγωνίζονται για το πρωτάθλημα. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι ο εορταστικός σημερινός χαρακτήρας του παιχνιδιού, που γίνεται για να τιμηθεί ο παλέμαχος άσος της εθνικής ομάδας και του Άρη Θεσσαλονίκης, ο Χάρης Παπαγεωργίου, έδωσε την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεδιπλώσουν τις στοιχές του ταλέντου τους. Ο Ingram δίνει στο Φάνη που δοκιμάζει για 3 πόντους. Μπουσβάρος το rebound. Από τον νεαρό η μπάλα στο Δοξάκη, πάλι ο Μπουσβάρος. Δοξάκης περνάει στον Αγγελίδη, κλείστηκε ο Αγγελίδης. Το φάουλ από τον Μπρούγκος. Το σκορ είναι 128-124. Θέλουμε 2 λεπτά ακόμα και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι και έχουμε τον Τίνο Αγγελίδη εδώ έτοιμο να εκτελέσει μία συν μία ελεύθερες βολές. ...129-124 το σκορ. Και ο Αγγελίδης, στάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, κάνει το σκορ 130-124. Ingram. Από το Φάνη η μπάλα για τον Χάτσον. Έξω και πάλι στο Φάνη. Ο Φάνης πέρασε, εμποδίστηκε από το Σέλερ, η μπάλα είναι πλάγια για τους All Stars. Ο Ingram επαναφέρει για τον Μπρούγκος, αυτό στο Φάνη. Ο Χάτσον που δοκιμάζει για 3 πόντους. Στο rebound ο Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά κατά και από τα δύο καλάθια. Από το Δοξάκι έξω για τον Μπουσβάρο. Το τρίποντο που επιχείρησε ο Δοξάκης χωρίς να βρει το στόχο, ο Φάνης γρήγορα. Η μπάλα φτάνει στον Ingram. Ο Φάνης για το Χάτσον. Χάτσον στον Μπρούγκος. Ο Μπρούγκος δοκιμάζει το σούτ από την κορφή της ρακέτας. Το σκορ γίνεται 130-126. Ο Άρης που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με 3 παίκτες πάνω από 2-9 ύψος. Πρόκειται βέβαια για το Σέλερ, τον Αγγελίδη και τον Μισούνοφ. Ενώ στην πεντάδα του είναι ακόμα Δοξάκης με τον Μπουσβάρο στην περιφέρεια.
Κουσβάρος που περνάει ανάμεσα από Ίνγκραμ και Χάτσον, πήρε το φάουλο νεαρό, στο καλάθι που πέτυχε δεν μετράει. Αυτός το φάουλο έγινε πριν ξεκινήσει το μπάσιμο. Τέταρτο φάουλ του Ίνγκραμ στο παιχνίδι και ο Κουσβάρος εδώ στις ελεύθερες βολές. 131-126 από την πρώτη βολή του νεαρού που τον χειροκροτά εδώ προπονητής του Μιχάλης Κυρίτης από τον πάγκο. Και εντυπωσιακότατο rebound από τον Ντέιβις μετά τη δεύτερη βολή. Ίνγκραμ. Από τα 7,5 μέτρα ο Ίνγκραμ το τρίποντο. Άστοχο, ο Μισούνοφ προσπαθεί για το rebound. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Ντέιβις με Μπρούγκος τη ζητάνε για λογαριασμό των All Stars. Οι διαιτητές επιμένουν και η μπάλα έρχεται στα χέρια των παικτών του Άρη με τον Μπουσβάρο. 56 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. 54 τώρα, 131-126, 5 πόντους μπροστά ο Άρης και η μπάλα δικιά του. Αγγελίδης που κλείστηκε, μάχεται και ανάμεσα στα θηρία. Βήματα χρεώνεται καθώς το κόψιμο που προσπάθησε να του κάνει ο Ντέιβις ήταν κανονικό. Η μπάλα λοιπόν πλάγια για τους All Stars. 44 δευτερόλεπτα, 131-126. Ο Φάνης πιεζόμενος από τον Μπουσβάρο, σουτ για 3 πόντους. Έρμπολ, η μπάλα από τα χέρια του Μισούνο, πλάγια και πάλι για τους All Stars. Την επαναφέρει ο Ίνγκραμ 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 131-126. Φάνης βγήκε ο Σέλερς να το μαρκάρει. Δοκιμάζει ο Ίνγκραμ, τον πίεσε πολύ έξυπνο ο Μπουσβάρος που κατέβασε τα χέρια του για να μην κάνει το φάουλ. Και ο Σέλερς κερδίσει για τον Άρη. Ο κόσμος χειροκροτάει, το παιχνίδι σε λίγο θα τελειώσει, 22 δευτερόλεπτα, 131-126. Ο Δοξάκης που δίνει για το Μισούνοφ, αυτός τον Μπουσβάρο. Ο Μπουσβάρος κόβεται, η μπάλα λάχια και πάλι για τον Άρη. 13 δευτερόλεπτα ακόμα, 131-126. Το φάουλ αυτή τη φορά έγινε από τον Ντέιβις πάνω στο Σέλερς, ο Σέλερς που αποκτά δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Να εδώ λοιπόν ο Μπρατ Σέλερς, ο Αμερικανός παίκτης του Άρη, το σκορ είναι 131-126. 12 δευτερόλεπτα ακόμα, 132-126. Η δεύτερη βολή λοιπόν με τον Μπρατ Σέλερς. 133-126, 7 πόντους μπροστά ο Άρης, το παιχνίδι φτάνει προς το τέλος του, 9 δευτερόλεπτα από τον Ίνγκραμ για το Φάνη. Ο Φάνης τρίποντο από τα 8 μέτρα, είναι εύστοχος ο Φάνης αυτό το τόσο μακρινό τρίποντο, 133-129, η μπάλα στο Στεφάνη, θα τελειώσει το παιχνίδι, 133-129, σε μια γιορτή πραγματική του μπάσκετ, εδώ στο Αλεξάνδριο, ανάμεσα στην ομάδα του Άρη της Θεσσαλονίκης και την ομάδα των All Stars του ελληνικού πρωταθλήματος των επιλέκτων παιχτών σε έναν αγώνα που έγινε για να θυμηθεί, να επαναλάβουμε, ο παλέμαχος πλέον Νάσος του Άρη Θεσσαλονίκης και της εθνικής μας ομάδας, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Ο Χάρης ο Παπαγεωργίου που είναι δίπλα μου για να μας πει πώς νιώθει αυτή τη στιγμή μετά από αυτό το όμορφο θέμα που παρουσιάστηκε σήμερα, μετά από αυτή την όμορφη γιορτή του μπάσκετ, στην οποία ήταν το τιμόμενο πρόσωπο. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα να με τιμήσει. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Βαθιά από την καρδιά μου τους εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, να προσθέσω μάλλον, ότι κάπως έτσι πραγματικά θα έπρεπε να είναι κάθε παιχνίδι μπάσκετ μέσα σε αθλητικά πλαίσια, με ποιότητα, με όμορφες εκδηλώσεις του κόσμου. Ήταν πραγματικά μια γιορτή του μπάσκετ, μια πανδεσία και πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη διαφήμιση για το άθλημα. Είχε την ευκαιρία ο κόσμος να δει όλα τα αστέρια συγκεντρωμένα σε μια βραδιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά που με την παρουσία του σήμερα με τίμησαν. Ευχαριστώ όλους τους παίκτες που ήταν σήμερα, όλο το λαό, όλους όσους μόχθησαν για να γίνει αυτό το όνειρο μια πραγματικότητα. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη, μια τιτάνια προσπάθεια που σήμερα τελεσφόρησε και έχουμε το σημερινό βραδινό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Χάρη, όπως μας είπε και ο Χάρη Πάπας πριν από λίγο, που ήταν για κάποιο διάστημα και προπονητής σου, ο οποίος μας μίλησε και για τον άνθρωπο Χάρη Παπαγεωργίου με κολακευτικότατα σχόλια, είπε ότι ήσουν ίσως το πιο γλυκό χέρι που έχει γνωρίσει στην καριέρα του σαν προπονητής στον χώρο του μπάσκετ. Μάλιστα, είπε πιο γλυκό και από τον Νίκο Γκάλη. Πιστεύεις, τόνισε ότι αδικήσε που δεν έπαιξε στην εποχή των τριών πόντων. Πιστεύεις ότι όντως ήταν μια χαμένη ευκαιρία για σένα να είχες πετύχει ακόμα μεγαλύτερα ρεκόρ σαν σκόρερ?
Ό,τι για να πούμε τώρα είναι εκπρόθεσμο, πραγματικά θα ήταν ευτυχή συγκυρία να ταυτιστώ. Πιστεύω ότι υπήρξε ένας παίχτης διαχρονικός, θα έλεγα. Πιστεύω ότι θα μπορούσα άνετα να δείξω σήμερα να απλώσω το ταλέντο μου, αν και ακούγεται παράξενο αυτό. Χάρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια και από εμάς για αυτή την όμορφη βραδιά που διοργάνωσες με πολύ μόχθο και κόπο και προσπάθεια που κατέβαλες εσύ και κάποιοι, όπως είπες, που ευχαρίστησες, οι οποίοι σε βοήθησαν. Πιστεύουμε ότι έτσι θα έπρεπε να χαιρετάνε το χώρο του μπάσκετ αγωνιστικά, τουλάχιστον όλοι οι μεγάλοι άσες σαν εσένα που τίμησαν με την παρουσία τους και με το ήθος τους τους αγωνιστικούς χώρους, τόσο σαν παίκτες, όσο βέβαια και σαν άνθρωποι που πέρασαν από το μπάσκετ. Χάρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά θα ήθελα να πω και εγώ κάτι, ότι θα ήθελα όλοι οι αθλητές στο τελείωμα της καριέρας τους να έχουν τέτοιες συγκινητικές βραδιές. Έχουμε μέσα την καρδιά μου πραγματικά όλοι οι αθλητές να έχουν τέτοιες βραδιές σαν τη σημερινή που είχα την μεγάλη χαρά να έχω εγώ. Σας ευχαριστώ. Χαιρετώντας λοιπόν τον Χάρη Παπαγεωργίου, το τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς, να θυμίσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι γιορτή του μπάσκετ, το οποίο τελείωσε 133-129, υπέρ της ομάδας του Άρη που αγωνίστηκε με τους All Stars, με τους επίλεκτους παίκτες του πρωταθλήματος, φτάνουμε με το τέλος του αγώνα και με αυτά που ακούσαμε από το τιμόμενο πρόσωπο, το Χάρη του Παπαγεωργίου, στο τέλος της μετάδοσής μας από το Αλεξάνδριο. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ1, από εμάς γεια σας, να γυρίσουμε και πάλι στο Βασίλη Σκουντή, στα στούντιο της Μεσογείων.